Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χαίρετε. Θυμηθήκαμε. Εντάξει. Το γνωστό ζεύγος ξαναχτυπά με ένα βίντεο το οποίο, δύο που έχουμε, να κάνουμε και τα δύο σήμερα, ρε αγαπή. Εντάξει. Άμα προκάμουμε. Ένα προκάμουμε, ένα στο... Ένα στον Πηγεμόν και ένα στη Νηθάκη. Έτσι. Μετά από το βίντεο, το οποίο έχει πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες views, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας αγαπάει. Ένα βίντεο αγάπη τούτο προχριστού, πριν 9 χρόνια βίντεο τούτο. Α, πότε είναι αυτό? Τούτο είναι το βίντεο, νομίζω μου το 15. Ήταν τον καιρό που πήγαινα στην εκπομπή του... Ίσως το 17, το 16. Είσαι πολλά χρόνια, ήταν πριν να κάνω τη δική μου εκπομπή στο ΣΥΓΜΑ. Α, είναι από τη δική μου εκπομπή στο ΣΥΓΜΑ, έκαμε το 2018. Άρα σαφώς είναι πριν το 2018. Ίσως είναι το 17, ίσως είναι το 16, ίσως είναι το 15. Μήπως πρέπει να κάνεις ένα εμπλουτισμένο. Γιατί από τότε μέχρι τώρα πολλές εμπειρίες, Λουμινόλ. Ναι. Πολλά όπλα στη φαρέτρα ακόμα. Ναι, έχουμε κάνει podcast, μωρό μου, πώς είναι μια υγιή σχέση. Λένε ωραίο θέμα για το πώς καταλαβαίνω αν κάποιος με αγαπά. Ναι. Και ακόμη πιο ωραίο θέμα πώς καταλαβαίνω αν αγαπώ κάποιον. Ναι. Ναι. Καλό και αυτό. Καλό. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος μας αγαπά πραγματικά, υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο εγώ απάντησα. Και έστειλα στον πάνω τις απεικονίσεις οθόνης και του λέω αυτό είναι ένα θέμα για το μήπως φταίω εγώ που ο άντρας μου ξενοκοιτάει. Διαβάζει ο πάνω στις απεικονίσεις οθόνης πρωτού μπούμε στο αυτοκίνητο και μου δίνει και μια άλλη οπτική. Λέω, ναι, γιατί σε χρειαζόμαστε, κύριε Πάνο. Είδες. Ναι, γιατί σε χρειαζόμαστε, γιατί είσαι η οπτική ενός ανδρός ψυχοεκπαιδευόμενου. Ψυχοεκπαιδευμένος δεν θα είσαι ποτέ, ψυχοεκπαιδευμένοι δεν θα είμαι ποτέ, είμαστε ψυχοεκπαιδευόμενοι. Γυράσκουμε αή ψυχοεκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, εδώ θέλω να πούμε στον κόσμο, δεν σε αγάπη, το βίντεο που έκανα, πως την κακία την νιώθουμε, τη βλέπουμε στα μάτια και την νιώθουμε στο σώμα, είδες τη γλυκά σχόλια είχε από κάτω. Ναι. Που έγραψε μια κοπέλα για τον Πάνο να το διαβάσει και ας μην μου απαντήσει. Α, θα την προσέχω, παιδιά. Είναι μαζί μου ο Πάνος και είμαι μαζί του. Είμαστε μαζί. Είμαστε πραγματικά μαζί. Είμαστε πραγματικά μαζί. Οπότε κάθε χαρά του είναι χαρά μου. Κάθε χαρά μου είναι χαρά του. Κάθε λύπη μου είναι λύπη του. Και κάθε λύπη του είναι λύπη μου. Οπότε ευχαριστούμε που το γράψε. Ήταν πολύ γλυκό αυτό. Θα την προσέχω, μία την έχουμε. Μία την έχουμε. Είναι μεγάλη, λένε μία. Ο Γκότς. Αλλά είναι μία. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Εγώ έχω μια σχέση με κάποιον. Συζούμε μαζί. Αλλά ενώ λέει ότι με αγαπάει, συνέχεια με κάνει να νιώθω άσχημα, να νιώθω μόνη μου και να αμφισβητώ ότι νιώθει κάτι για μένα. Τον πιάνω συν να βλέπει τσόντες ή στην τηλεόραση, να κοιτάει. Τον πιάνω συν. Επίσης τον πιάνω να βλέπει τσόντες ή στην τηλεόραση να κοιτάει ταινίες με γυναίκες γυμνές και άλλα. Και αμέσως μόλις μπω στο δωμάτιο το αλλάζει το κανάλι. Μόλις με βλέπει κατευθείαν το αλλάζει, ενώ τον αρέσει, τον έχω πιάσει που βλέπει. Έξω όποτε βγαίνουμε καρφώνεται σε γυναίκες που είναι μικρές, μεγάλες μπροστά μου. Νιώθω τόσο μόνη μου, συν που γίνεται αυτό, ειδικά στην τηλεόραση. Και όποτε πάω και τον πιάνω, με κοιτάει, τον βλέπω να στενοχωριέται που τον έκοψα και δεν μπορεί να το δει, να ολοκληρώσει. Καταλάβατε τι εννοώ. Μάλιστα. Μήπως δεν τον ασκώ, δεν τον ελκύω μάλλον, θέλω να γράψει. Μήπως δεν τον ελκύω εγώ ερωτικά, θα ήταν μήπως καλύτερα να φύγω, μήπως. Και εγώ της απαντάω να φύγεις επειδή δεν σε αγαπάει, όχι επειδή δεν τον ελκύεις, είναι παλιό χαρακτήρας με αυτά που περιγράφεις πως κάνει. Αυτή ήταν η δική μου πρώτη απάντηση και το σημείωσα για να το κάνω βίντεο. Θες να μας πεις τη δικιά σου πτυχή, αγάπη? Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με την πρώτη απάντηση και την πρώτη ανάγνωση. Δεν θυμόμουν να το είδα ότι μιλάμε για σχέση. Πήγε το μυαλό μου σε... Με σχέση συγκατοίκησης. Σε γάμο. Εντάξει, και μια σχέση συγκατοίκησης
Χωρίς παιδιά, χωρίς γάμο είναι εύκολο να τελειώσει. Είναι εύκολο να τελειώσει, είναι και δεν ξέρω και πόσο καιρό έχει. Έχει χρόνια αυτή η σχέση. Λέει, έχω μια σχέση με κάποιον, συζούμε μαζί. Συζούνε. Κοίταξε, για, και για μένα η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή, ότι σε υπονορμάλ συνθήκες δεν συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά ενώ λέει ότι με αγαπάει, συνέχεια με κάνει να νιώθω άσχημα, να νιώθω μόνη μου και να αμφισβητώ ότι νιώθει κάτι για μένα. Δεν είναι, δεν. Και επίσης τον πιάνει να βλέπει τσόντες, τον πιάνει να βλέπει στην τηλεόραση με μεγάλη ευχαρίστηση, ξέρω εγώ, ερωτικές σκηνές από ταινίες. Φαίνονται να είναι έγκυρα συναισθήματα της κοπέλας αυτά. Okay. Εντάξει. Απλά εγώ αυτό που συζητήσαμε για λίγο, τι κάνετε? Να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε γιατί έχει σημασία, αλλά ας πούμε πρώτα γενικά και ας πούμε μετά πιο ειδικά. Γενικά θα έλεγα ότι αν είναι... Εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι η ποιότητα της σχέσης. Σίγουρα η ποιότητα της σχέσης δεν είναι καλή, αγάπη μου. Ναι. Όταν ο ένας από τους δύο νιώθει μόνος του μέσα στη σχέση και όταν έστω και ο ένας από τους δύο να νιώθει ότι δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει συνδεσιμότητα ή ότι δεν ελκύει το όνει της σύντροφου, αυτό είναι απόδειξη κακής ποιότητας σχέσης. Ναι, τώρα νομίζω ότι η κοπέλα που το γράφει αυτό θα πρέπει να αναλογιστεί σφαιρικά αγάπη, τη σχέση, πώς αισθανόταν από την αρχή, δηλαδή υπάρχει λόγος να μένει σε αυτή τη σχέση, πώς αισθάνεται μέσα αυτήν? Ναι, ίσως θα πρέπει να το σταματήσει, να χωρίσει. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ είναι ότι καμιά φορά μια τέτοια συμπεριφορά αντρική μπορεί να δείχνει και προβλήματα για τα οποία δεν ευθύνεται μόνο ένας. Αυτό είναι μια δεύτερη ανάγνωση. Δεύτερη ανάγνωση, εντάξει. Καταρχάς, είναι καλή ιδέα να έχουμε λεβενδιά στις σχέσεις μας και να μπαίνουμε σε μια σχέση επειδή υπάρχει αυθεντική σύνδεση και πραγματική αγάπη και να παραμένουμε μέσα στη σχέση επειδή η σχέση είναι υγιής και η συνδεσιμότητα είναι αυθεντική και ουσιαστική. Και αν αντιληφθούμε ότι είτε από τη δική μας πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, είτε και από τις δύο τις πλευρές έχει χαθεί το συνδετικό στοιχείο που ενώνει ένα ζευγάρι που είναι η ερωτική αγάπη, να έχουμε τη λεβενδιά να διακόψουμε αυτή τη σχέση, να την τελειώνουμε. Λίγο να διακόψω. Και πριν από αυτό να το συζητήσουν. Γιατί να μην συζητηθεί αυτό? Δεν είπα να μην συζητηθεί. Όταν αντιληφθούμε, και να αντιληφθούμε σημαίνει ότι έχουμε κάνει προσπάθειες, έχουμε συζητήσει με τον σύντροφό μας ανοιχτά. Το θεωρείς βέβαια. Α, οκ. Okay. Ότι έχουμε ζητήσει και βοήθεια ειδικού, εφόσον είναι σημαντική για μας η σχέση. Αυτό και να μην θεωρείς βέβαια. Οκ. Okay. Άμα μιλάμε για όλα αυτά, ότι και συζητήθηκε και ζητήθηκε η βοήθεια ειδικού, οκ. Okay, αλλά what if δεν συζητήθηκε τίποτα, τα προβληματάκια ή προβληματάρες πέφτουν με σιωπή κάτω από το χαλί και η ζωή προχωράει? Λοιπόν, καταρχάς έχει δίκιο Πάνος. Καταρχάς εκφράζουμε ξεκάθαρα και ρητά δηλαδή με λόγια, ξεκάθαρα και ρητά αυτά που μας προβληματίζουν σε σχέση με τη σχέση. Πώς έχω πει και άλλες φορές σε πρόσωπα που γράφουν σχόλια ή στέλνουν email, αυτά που μου λες εμένα, αυτά που μου γράφεις, όπως ακριβώς μου τα λες, όπως ακριβώς μου τα γράφεις, πες τα στον ή στη σύντροφό σου. Ναι. Δηλαδή είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να δίνουμε ανατροφοδότηση στο πρόσωπο με το οποίο έχουμε γάμο ή σχέση και να του λέμε αυτό και το άλλο με στενοχωρούν. Με στενοχωρούν για αυτόν και αυτόν και αυτόν τον λόγο. Είμαι προβληματισμένος, είμαι προβληματισμένη. Θέλω να κάνουμε καλύτερη τη σχέση μας. Θέλεις? Εσύ πώς νιώθεις μέσα στη σχέση μας? Αυτό μου θύμισε το άλλο βίντεο που κάναμε με την κοπέλα που είχε το πρόβλημα. Κάπου βρέθηκε να νιώσει κάτι για... Φλέρταρε με κάποιον άλλον κλπ. Και μίλησε με τον άντρα της, μιλήσανε για σύμβουλο, για θεραπεία ζευγαριού. Εκείνος δεν επιθυμούσε, δηλαδή εκεί τα πράγματα γίνονται ξεκάθαρα, έτσι. Να σου πω ρε αγάπη, δηλαδή τώρα, σοβαρά, αν μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο και είναι ο σύντροφος σου που συγκατοικείς, που είναι ερωτευμένος μαζί σου, που σου λέει ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου, που έχετε μια σχέση ερωτικής αγάπης και μένετε μαζί. Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο και τον βρίσκεις να παρακολουθεί τσόντα και να είναι με το πουλί στο χέρι. Σίγουρα είναι φρίκια. Και ο άλλος ενοχλείται ότι τον σταμάτησες, αλλά δεν γίνεται καμία οποιαδήποτε συζήτηση. Αυτό δηλαδή τι? Δεν είναι το πιο λογικό να γίνει συζήτηση?
Δεν ξέρουμε, μπορεί και να έχουν μιλήσει τα παιδιά που γράφουν, απλά να μην μας το αναφέρει. Εγώ έχω ακούσει από άλλες γυναίκες να μου λένε ότι ο άντρας τους λέει: εγώ βλέπω τους άντρες γιατί εσύ δεν είσαι αρκετά σεξι και γιατί δεν με ικανοποιείς σεξουαλικά ή γιατί δεν μου κάθεσαι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, καταρχάς. Αυτό είναι τοξικό, είναι χειριστικό, ρε παιδί. Καταρχάς. Είναι ντάρβο. Ντάρβο, ναι. Deny attack, reverse victim with offender. Αυτό που κάνει κάτι και τον πιάσει να κάνει κάτι, σου επιτίθεται. Και φτάσεις εσύ. Όχι, αρνείται ότι έχει κάνει κάτι λάθος, σου επιτίθεται και το παίζει θύμα, ότι φταίει εσύ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το εξής. Μου έχει συμβεί να είμαι μέσα σε γάμο ή σε σχέση και να μην ικανοποιούνται οι ερωτικές μου επιθυμίες. Μου έχει τύχει. Ναι. Και το κατάλαβα ότι δεν ικανοποιούνταν. Γιατί είχα την επιθυμία να προβώ σε αυτοικανοποίηση. Μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά, δεν είναι? Ναι. Και τότε είχα διαβάσει διάφορες έτσι, μελέτες και βιβλία από θεραπευτές σεξουαλικής υγείας, οι οποίοι επιχειρηματολογούσαν και έλεγαν ότι μέσα σε ένα παντρεμένο ζευγάρι, σε ένα ζευγάρι που συγκατοικεί, μπορεί να υπάρξει και η μεμονωμένη αυτοικανοποίηση των συντρόφων και δεν σημαίνει κάτι αυτό και ούτω καθεξής. Δεν με ικανοποιούσε αυτό. Ούτε με ικανοποιεί. Ούτε με ικανοποιούσε ως πράξη, ούτε με ικανοποιούσε ως ανάγνωση. Δηλαδή ένιωθα ότι το γεγονός ότι είχα επιθυμία να αυτοικανοποιηθώ και ότι δεν με ικανοποιούσε η όποια σεξουαλική ζωή υπήρξε μεταξύ του ζευγαριού, ότι αυτό ήταν deal breaker. Δηλαδή, αν είσαι σε μία σχέση, ερωτική σχέση, ο γάμος, η συγκατοίκηση είναι ερωτική σχέση και δεν ικανοποιείσαι ερωτικά, σεξουαλικά από την ερωτική ζωή που έχεις με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου και έχεις επιθυμία να βλέπεις τσόντες και να αυτοικανοποιείσαι ή να αυτοικανοποιείσαι χωρίς να βλέπεις τσόντες, γιατί ο κόσμος το κάνει και χωρίς να βλέπει τσόντες. Αυτό δεν δείχνει ότι κάτι σου λείπει από τη σεξουαλική σου ζωή? Φυσικά. Το να λένε κάποιοι ότι είναι ok και είναι φυσιολογικό κλπ. Εγώ ακούγεται... διαφωνώ με αυτή την άποψη. Μου ακούγεται σαν ξυδανίκευση ή τέλος πάντων υπεραπλούστευση. Και τελικά δεν βλέπεις έχει το... διάφορους, έχει διάφορους σεξ θέραπης που μπορεί να μην είναι ψυχολογοί, μπορεί να είναι κάποιοι που έχουν κάνει κάποια εκπαίδευση στη σεξοθεραπεία. Η σεξολογία ως επιστήμη δεν υφίσταται. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει επιστήμη σεξολογίας και δεν υπάρχει σεξολόγος. Κάποιοι χρησιμοποιούν καταχρηστικά αυτόν τον όρο. Υπάρχουν είτε ψυχολόγοι είτε ψυχίατροι που έχουν κάποια εξειδίκευση σε θέματα ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης και σεξουαλικής υγείας. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι ψυχολόγοι, δεν είναι ψυχίατροι. Είναι αυτό, όπως είναι οι coach για διάφορα άλλα θέματα και σου λέει sex coach. Εντάξει. Λοιπόν, η άποψή μου εμένα, ως ψυχολόγου που έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με ζευγάρια και ως ανθρώπου που είμαι 50 χρόνων στη ζωή μου και έχω βιώματα, δεν είναι να πεις ρε παιδί μου ότι ήμουνα μια ζωή με τον ίδιο άνθρωπο και έχω μόνο... Η άποψή μου είναι ότι όταν σε μια σχέση ερωτική υπάρχει ανάγκη σεξουαλική για κάτι άλλο πέραν από τη σεξουαλική σχέση του ζευγαριού, να το πω διαφορετικά, εάν η σχέση του ζευγαριού δεν είναι τόσο καλή ώστε να μπορούν να μιλάνε άνετα για το σεξ, να μπορούν να ζητάνε άνετα από τον άλλον τις επιθυμίες τους, για παράδειγμα να μπορεί να πει ο ένας τον άλλον: σε έχω επιθυμήσει, θέλω να βρεθούμε σεξουαλικά δηλαδή. Και άσε που υπάρχουν και άνθρωποι που μέσα σε γάμους και μέσα σε σχέσεις επίτηδες κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στο τέρι τους αποστερώντας του το σεξ. Ναι. Και άσε που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε γάμους και μέσα σε σχέσεις κάνουν ένα σεξ εγωκεντρικό, ναρκισσιστικό. Δηλαδή έχει ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε μία... αυτοεξυπηρετικό. Πες λίγο γι' αυτό σε παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό να το πεις εσύ που είσαι άντρας. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση, σε ένα γάμο κυρίως, πώς μπορεί να κάνει ένα σεξ ναρκισσιστικό και αυτοεξυπηρετικό? Νομίζω έχει μεγάλο φάσμα αυτό. Μπορεί να είναι από οφθαλμοφανές, ολοφάνερο, μέχρι
πολύ λεπτό, πολύ διακριτικό. Αλλά αν θέλουμε να κοιτάξουμε βαθιά και τον εαυτό μας και τον άλλον και τον gut instinct μας, θα το καταλάβουμε. Για παράδειγμα, μπορεί ένας άνδρας που κάνει σεξ με μια γυναίκα να έχει μοναδική έθνοια να φτάσει αυτός σε κορύφωση, σε οργασμό. Και όταν φτάσει αυτός σε οργασμό, να μην ασχολείται καθόλου για το αν η σύντροφος έχει φτάσει σε οργασμό ή όχι. Και μπορεί μια γυναίκα, γιατί το έχω ακούσει και αυτό και πραγματικά μου έχει φύγει. Μπορεί μια γυναίκα να μπει σε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφο της όταν φτάσει αυτή σε οργασμό, φαίνεται της κοπέλας ένας οργασμός της είναι έρκετος, μετά να πει σταματάμε, εγώ τελείωσα και να αφήνει τον άλλο σεξ. Ή σταματάμε που γίνεται και αυτό ή από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα κάθε... Μάλλον όχι κάθε ίχνος. Να γίνεται μηχανικό. Να καταλαβαίνεις τέλος πάντων ότι η όρεξη μειώθηκε έως χάθηκε και γίνεται διεκπεραιωτικό μετά για τον άλλον. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα γύρω από το σεξ. Και έχω κάνει, ήταν πρωτού γνωριστούμε, έχω κάνει τη σειρά The Sex Ed Series στο podcast. Ναι. Και εκεί που μιλούσαμε για τη γυναικεία οργασμικότητα. Orgasmic gap. Οι μελέτες, οι γενικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει οργασμικό κενό ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ναι. Τι λένε δηλαδή οι μελέτες, ότι στα ζευγάρια τα ετεροφιλόφιλα είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ο άνδρας σε οργασμό παρά η γυναίκα. Δηλαδή στις περισσότερες φορές ολοκληρώνει οργασμικά ο άνδρας και η γυναίκα δεν ολοκληρώνει. Συμβαίνει και το αντίθετο. Αυτό το οργασμικό κενό μειώνεται στα ομοφιλόφιλα ζευγάρια μεταξύ γυναικών. Όμως φαίνεται ότι λόγω ελλιπούς σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσης, λόγω κακής σχέσης με το σώμα τους, τον ερωτισμό τους, τη σεξουαλικότητα τους, αρκετές γυναίκες δεν γνωρίζουν πως όταν αφαιθούν να αγαπήσουν αυθεντικά έναν άνθρωπο και να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί του, το σώμα τους και το μυαλό τους έχει την ιδιότητα και τη δυνατότητα να τους επιτρέψει, στις γυναίκες λέω τώρα, να έχουν πολλαπλούς οργασμούς. Δεν είναι ότι κάποιες γυναίκες έχουν ένα μαγικό χάρισμα ήρθα με αυτό το γονίδιο των πολλαπλών οργασμών. Είναι θέμα προσέγγισης του σεξ. Ναι. Όταν το σεξ γίνεται χρησιμοθυρικά, όταν το σεξ γίνεται στην πρώτη βάση, και όταν λέω στην πρώτη βάση δεν είναι τη πρώτη βάση που λένε Αμερικάνοι που είναι το φιλί, δεύτερη βάση κλπ. Όταν γίνεται καθαρά σωματικά και φυσικά, μπορεί μια γυναίκα να βλέπει το σεξ εντελώς δεχπηρωτικά, του στυλ. Θα εμπλακώ σε σεξουαλική επαφή, θα έχω έναν οργασμό και τελείωσε. Θυμάμαι μάλιστα ένα ζευγάρι που επιχειρηματολογούσαν έντονα και οι δύο, τώρα σου λέω πριν 20 χρόνια στο γραφείο, ότι μία γυναίκα μπορεί να έχει μόνο ένα οργασμό και άμα έχει ένα οργασμό η γυναίκα είναι όπως τον άντρα ο οποίος έχει μεγάλο refractory period, έχει μεγάλη περίοδο που χρειάζεται refractory period, είναι η περίοδος που μεσολαβεί μετά την εξπερμάτιση μέχρι να μπορεί να έχει ξανά στήσει και να έχει ξανά σεξουαλική επαφή. Και η βιολογία. Αυθαίρετο. Η βιολογία λέει ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν πολύ μικρή ως και καθόλου και μηδενική refractory period. Δηλαδή ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει έναν οργασμό και αν νιώθει τρυφερότητα, αγάπη, στοργή και συνδεσιμότητα με τον σύντροφο της και είναι αφημένη στην ερωτική σύνδεση και το κάνει από αγάπη, δεν το κάνει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, μπορεί να έχει πολλαπλούς οργασμούς. Οπότε το στυλάκι εγώ τελείωσα, άρα αποσύρωμαι, σαν να και μειώνει τη γυναίκα σε ένα επίπεδο του να λειτουργεί σαν άνδρας, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε σεξουαλικές διαφορές οι γυναίκες και οι άνδρες, το ξέρεις, ε? Έχουμε, ναι, και αυτό που λες μπορεί να ακούγεται, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά ισχύει. Ισχύει. Είναι έτσι φτιαγμένο το γυναικείο σώμα και αυτό έχει να κάνει με τη σοφία του Θεού ή της φύσης που μας έφτιαξε, ούτως ώστε μία γυναίκα δηλαδή, να μπορεί να έχει πολλούς οργασμούς κατά τη διάρκεια μίας ερωτικής επαφής. Και ο άντρας έχει έναν οργασμό, τον τελευταίο. Που είναι και τελικός. Και μετά έχει refractory period. Δεν υπάρχει refractory period για τις γυναίκες. Βιολογικά δηλαδή δεν υπάρχει. Υπάρχει πολύ μικρή. Ναι. Όταν άκουσα να μου το λέω, αυτό είναι καλά, είσαι άντρας, της λέω. Είσαι άντρας, κορί μου.
και θέλεις, άμα τελειώσεις μια φορά τελείωσε. Τώρα, αν ακούνε αυτό το βίντεο, κοπέλες οι οποίες έχουν δυσκολία να έρθουν σε οργασμό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές γυναίκες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάνε τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους, αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι λάθος. Καλά κάνουν όμως να το δουν με έναν ψυχολόγο, να δουν αν έχουν προκαταλήψεις, στερεότυπα γύρω από το σεξ, αν έχουν φοβίες, αν τους έχουν μεγαλώσει με αρνητικότητες και να το δουλέψουν. Ναι, κάτι θα λέγεις. Ήθελα να πω λίγο πιο λαϊκά ότι αυτό που συνήθως, βέβαια δεν μπορώ να ξέρω στατιστικά και τέτοια, αλλά συνήθως αποδίδεται στους άντρες, η απόσυρση δηλαδή μετά από τη δική τους ικανοποίηση και το μη ενδιαφέρον για την για τη σύντροφο γίνεται και αντίστροφα. Να σου πω γιατί. Έχω μια θεωρία γι' αυτό. Όταν έρθει σε οργασμό ένα πρόσωπο, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα. Βέβαια, ενδεχομένως και το πιο πιθανό να μην είναι η ίδια η συχνότητα σε αυτό που λέω. Εντάξει. Ο καθένας μιλά από την βάση της εμπειρίας. Είναι και εμπειρίες, ναι, αλλά γίνεται. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτή είναι μια δικιά μου θεωρία. Δεν την έχω τεστάρει, δεν την έχω ερευνήσει. Όταν έρχεται αυτό που λέω ότι όταν έρχεται σε οργασμό άντρας και όταν έρχεται σε οργασμό γυναίκα εκκρίνεται οκυτοκίνη από τον εγκέφαλο, ισχύει, δεν είναι δικιά μου θεωρία. Η οκυτοκίνη, που αλλιώς ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης, είναι νευροδιαβιβαστής της αγάπης, μας κάνει να νιώθουμε τρυφερότητα. Ξέρεις πότε εκκρίνεται οκυτοκίνη εσένα στο δικό σου εγκέφαλο? Όταν βλέπεις την Ολίβια. Εκείνο το συνέστημα που νιώθεις όταν βλέπεις την Ολίβια που θες να την χαϊδέψεις, να την αγκαλιάσεις τη γατούλα ή όταν βλέπεις το Λάκι. Το ίδιο κρίνεται και μετά τη σεξουαλική επαφή. Ήθελα να το πω αυτό. Ήθελα να το πω στην αρχή ότι ένα δείγμα υγείας της ερωτικής ζωής είναι αν υπάρχει τρυφερότητα. Ναι. Και δεν ξέρω αν η τρυφερότητα τελικά είναι ιδιοσυγκρασιακό πράγμα. Όχι, για άντρες και γυναίκες. Πρέπει να είναι. Μη ιδιοσυγκρασιακό, δηλαδή να είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό. Ναι, έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το ηθικό του ποιόν. Έχει να κάνει με το φίλο του. Λοιπόν, εκκρίνεται οκυτοκίνη από τον εγκέφαλο και όταν χύσει ο άνδρας και όταν χύσει η γυναίκα. Τώρα πάμε στη δικιά μου θεωρία. Αν ο άλλος είναι ένας αποφευκτικός ναρκισσιστής, ο οποίος δεν θέλει να αγαπήσει, την ώρα που θα χύσει και θα εκρηθεί ο κυτοκίνη από τον εγκέφαλο του, θα ενοχληθεί που πάει να νιώσει αγάπη και τρυφερότητα για έναν άλλον άνθρωπο και γι' αυτό θα αποσυρθεί. Ή θα αποσυρθεί εντελώς ή θα του πει άντε τελείωνε και εσύ τώρα. Σοβαρά. Ναι. Τα διάρκεια της ερωτικής πράξης, άντε τελείωνε και εσύ τώρα. Oh yes. Άστε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και άνδρες εδώ στο κανάλι, οι οποίοι να μας δίνουν εμπειρίες με ναρκισσίνες συντρόφους. Πολύ σημαντικό. Για να φεύγει από το μυαλό μας αυτή η προκατάληψη ότι όλες οι γυναίκες είμαστε τρυφερούλες και γλυκούλες και όλοι οι άνδρες είναι ναρκισσίνες συντρόφους. Και άλλη περίπτωση χειρότερη είναι να σταματήσει εντελώς και να πει και τι έγινε αν τελειώσει εσύ. Πάντα έτσι πρέπει να γίνεται, να τελειώνεις κι εσύ. Ορίστε. There you go. Σοβαρά αυτό δεν το είχα ακούσει. Oh yes. Αυτό το λέω εξιδίας πείρας. Είναι αυτή η πείρα που αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ποιος νομίζεις ότι είσαι να θέλεις να τελειώσεις? Ναι. Δεν είσαι ένα που κοροϊδεύω, απλώς κοροϊδεύω το ηλίθιο σκεπτικό. Και αυτό το πρόσωπο νόμιζε πως ήταν πνευματικό πρόσωπο. Και σε κατηγορούσε εσένα πως το έριχνες πνευματικά επειδή είχες κάνει δύο γάμους στο παρελθόν. Ναι. Α, καλά. Υπάρχουν γυναίκες ναρκισσάρες. Λοιπόν, επίσης μπορεί ένας άνδρας που είναι συνεξαρτώμενος να παραμένει σε έναν κακοποιητικό γάμο yes. ή σε μια κακοποιητική σχέση, είτε επειδή φοβάται να χωρίσει, επειδή έχει προσκόλληση. Άκουσες τον μπουκλά που λέγαμε για την προσκόλληση? Εχθές έκανα μετάφραση, δεν άκουσα τίποτα. Okay. Η προσκόλληση, λέει, στη μάνα μπορεί να μην είναι μόνο αγάπη, μπορεί να είναι και φόβος. Τι θα γίνω εγώ χωρίς τη μάνα την κανιβαλίστρια, έλεγε ο Ρίχαρντ. Α, ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Δεν μπορεί ο συνεξαρτώμενος να μην χωρίζει λόγω φόβου. Τι θα γίνω και τώρα, τι θα γίνω μεν χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση.
ή κάποιος μπορεί να μην χωρίζει για το ότι θα μπει η κοινωνία, να μην μου χώρισε πάλι αυτός, θα έχει κάποιο πρόβλημα για να χωρίζει συνέχεια, ή για τα παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε μένοντας σε τέτοιες σχέσεις διεφθαρμένες, που ένας μένει επειδή έχει άρρωστη προσκόλληση και ο άλλος μένει επειδή έχει συμφέροντα κυρίως οικονομικά, τότε δεν διαφθείρεται και ο καημενούλης, ο γλυκούλης, ο συνεξαρτώμενος, και να αρχίσει να ξενοκοιτάει και να αρχίσει να αυτοψυχαγωγείται. Καταλάβατε τι εννοώ, και ούτω καθεξής. Πάντως και η συνεξαρτητική στάση διεφθαρμένη είναι και αυτή. Α, πέστα. Πέστα. Είναι, μπορεί να γίνει εκτός από τον εαυτό μας άδικη, μπορεί να γίνει και για πολλούς άλλους άδικη. Ναι. Διαφθείρεσαι άμα μένεις σε μια προβληματική σχέση. Τώρα, για την κοπέλα που έγραψε την απορία. Κόρη μου, πήγαινε πες του ξεκούτσουλα, ξεκάθαρα στα κυπριακά, όλες σου αυτές τις έγνοιες. Πες του I see you, σε βλέπω, πάρε δράση. Να το συζητήσουμε, να το επιλύσουμε, να πάμε σε ψυχολόγο και σου πει μας τρελή για αυτά. Γεια σου, σπίτι σου. Αν παραμείνεις εκεί πέρα, θα καταλήξεις και εσύ με το πουλί στο χέρι. Και νιώθοντας και ενοχές. Sorry. Sorry. Κοίταξε, το να κοιτάζεις άλλες γκόμενες δημοσίως μπροστά στη γυναίκα σου και να το κάνεις έτσι επιδεικτικά, μπορεί να είναι και μια σαντιστική τιμωρία, ε. Μπορεί να είναι και σαντιστικό. Το κάνω για να την ενοχλήσω. Μπορεί όμως και ένας ο οποίος δεν είναι σαδιστής, είναι ο καημενούλης μόνο μαζοχιστής, δηλαδή είναι συνεξαρτώμενος και λέει, μην είμαι κρίμα, είμαι καημένος. Άμα κάτσει και φάει το κέρατο με το κουτάλι, την ψυχρότητα με το κουτάλι, την απογοήτευση με το κουτάλι, τη μείωση με το κουτάλι, να καταλήξει και αυτός να κοιτάει. Και μετά να λέει, είναι αρκισάρα, να ο κακός της υπόθεσης, ξενοκοιτούσε, να τον. Και αγάπησε αλλού μετά και με χώρισε. Τι ωραία γυναίκα που είμαι, τι καλή γυναίκα, τι κρίμα. Μάλιστα. Διαφθυρόμαστε όταν παραμένουμε σε προβληματικές καταστάσεις. Χάνουμε την προσωπική μας ηθική. Χάνουμε τον εαυτό μας. Εσένα σου είχε τύχει αυτό, δεν σου είχε τύχει? Ναι, μου έχει τύχει. Πιο παλιά. Πιο παλιά. Και μετά σου είναι ο κακός της υπόθεσης, μετά... όταν τους χωρίζουμε επειδή δεν πάει άλλο αυτό. Μετά η ρετσινιά μένει. Ναι, μετά ήταν ο κακός μετά. Και η ρετσινιά μένει και η γονική αποξένωση καλά κρατεί. Βέβαια. Και ο ψυχολογικός πόλεμος τούμπανο. Βέβαια. Όλα καλά. Άλιστα. Μπορεί να είναι δηλαδή και reactive αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι reactive. Δεν λέμε τώρα για την κοπέλα του. Σα, για αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε, αλλά αν. Γι' αυτό μου άρεσε το δικό σου το optic. Ότι η δική σου οπτική. Θα το πίναμε εδώ. Θα το βάλουμε κάτω να είναι. Ότι αν εσείς που ακούτε αυτό το βίντεο είστε ένας άντρας, μία γυναίκα, η οποία ξενοκοιτάτε μέσα σε μία σχέση, μέσα σε ένα γάμενο, δεν είναι η φύση σας το ξενοκοίταγμα και δεν είσαστε σας δυστές άνθρωποι που θέλετε να στενοχωρείτε τους άλλους, κοιταχτείτε. Μήπως έχετε διαφθαρεί μέσα σε μία προβληματική σχέση. Ναι. Και με τον σύντροφο μας μιλάμε για το σεξ, μιλάμε στο σεξ, μιλάμε, συζητούμε, επικοινωνούμε, συνδεόμαστε ουσιαστικά. Ζούμε! Όχι στη μούγκα! Φιλιά! Bye! Bye.